Δύσκολη χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά ο νομίατρος Ερών Αναστάσιος Αναστασιάδης από πλευράς λοιμόξεων. Ολόκληρες οικογένειες νοσούν, ενώ και στα σχολεία πολλές είναι οι απουσίες, κυρίως σε μικρότερα παιδιά. Φέτος ήταν και είναι μια δύσκολη χρονιά γενικά με τις λοιμόξεις. Αναφερόμαστε με τον όρο λοιμόξεων, γιατί πρόκειται για υιογενείς και μικροβιακές λοιμόξεις. Να κάνω έτσι μια περιγραφή. Οι λοιμόξεις ξεκίνησαν φέτος από το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο. Κυρίως μέσα στο φθινόπωρο επικράτησε σε μεγάλο αριθμό στατιστικά ο COVID και ο RSV, ο συγκητιακός ιός και κάποιες άλλες ιώσεις. Σταδιακά άρχισαν να πέφτουν τα ποσοστά νοσηρότητας του COVID και του RSV προς το χειμώνα τώρα. Και το τελευταίο τρίμηνο, θα έλεγα, αυτό που επικρατεί κυρίως είναι η γρήπη. Όλα τα στελέχη της γρήπης και ο τύπου Α και ο τύπου Β και νοσούν πάρα πολλές οικογένειες. Το βλέπουμε δηλαδή και σχολεία. Πολλές φορές λείπουν παιδάκια τα μισά από κάθε σχολείο. Πολλές φορές βλέπουμε ολόκληρες οικογένειες να νοσούν από γρήπη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονη έξαρση το τελευταίο τρίμηνο περίπου, θα έλεγα, με τη γρήπη. Και έχουμε και τελευταίο δίμηνο τρίμηνο έξαρση με το στρεπτόκοκο. Κυρίως αυτές είναι οι λοιμόξεις που επικρατούν. Σύμφωνα με τον νομίατρο, οι λοιμόξεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον για 2 ακόμα μήνες. Θεωρώ ότι ακόμα 2 μήνες περίπου, μέχρι τα μέσα Απριλίου, τέλη Απριλίου, θα συνεχιστούν οι λοιμόξεις αυτές να επικρατούν. Κυρίως η γρήπη, θεωρώ, και κάποια κρούσματα θα έχουμε από το στρεπτόκοκο. Θεωρώ ότι μετά τα μέσα Απριλίου θα έχουμε μια σταδιακή πτώση, θα υπάρχει και χαλάρωση των λοιμόξεων. Και νομίζω, το έχω πει επανειλημμένα, ότι μέσα στο καλοκαίρι θα είμαστε καλά φέτος. Γιατί φέτος γενικώς η χρονιά μας τάραξε από τον Αύγουστο και μετά. Είχαμε πάρα πολλά κρούσματα. Όλοι περίπου λίγο πολύ νοσήσανε από όλες τις ιώσεις. Οπότε νομίζω φέτος μετά τον Απρίλιο θα είμαστε αρκετά καλά και θα περάσουμε έτσι ένα πιο ήπιο καλοκαίρι χωρίς ιδιαίτερες λοιμόξεις. Υπομονή χρειάζεται και όχι πανικός, τονίζει ο νομίατρος Ερών Αναστάσιος Αναστασιάδης. Υπάρχουν παιδάκια που νοσούν και 3 και 4 φορές το μήνα. Υπάρχει απουσία μεγάλη από τους παιδικούς σταθμούς, από τα σχολεία των παιδιών. Και γενικώς έτσι επικρατεί μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Αλλά χρειάζεται υπομονή, δεν χρειάζεται πανικός και νομίζω ότι θα πάνε καλά. Απλώς να έχουμε επαφή πάντα με τον γιατρό όταν εξελίσσονται κάποια συμπτώματα, να μην αφήνουμε και παραμελούμε την όλη κατάσταση, είτε των παιδιών είτε των ενηλίκων. Οπότε να μπει η κατάλληλη αγωγή στην κατάλληλη στιγμή για να μην εξελιχθεί όλη η κατάσταση και φτάσουμε σε σημεία τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε να επανέλθουν πίσω. Πάντως όλα δείχνουν, σύμφωνα με τον νομίατρο, ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη από πλευράς ιώσεων. Όπως και για τον χρόνο προβλέπω, για τον χρόνο δηλαδή, θα έχουμε φυσικά, οι λοιμόξεις δεν φεύγουν, ούτε ο COVID θα φύγει, ούτε η γρήπη, ούτε ο στρεπτόκοκος, θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά νομίζω πλέον θα μπούμε σε μια κανονικότητα από τον χρόνο και θα είμαστε έτσι σε μια κατάσταση λίγο πιο ήπια, όχι όπως τη φετινή.